συνεχίζουμε. Είναι προεκτάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο του πολέμου στην Ουκρανία. Η Κύπρος βιώνει στο πετσί της τα τελευταία 2 χρόνια μεγάλη κρίση στον τομέα του τουρισμού με την πανδημία. Έρχεται τώρα και το Ουκρανικό. Με ποιον να συνομιλήσουμε, με τον φίλο Κύπρο τον Ρουσουνίδη, τον Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ. Γεια σας κύριε Ρουσουνίδη. Καλό μεσημέρι κύριε Γιακόπου και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας βλέπω έτσι λίγο σκυθροπό. Αγχώνεστε, πιάσαμε πάτο? Όχι, ας μην χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις. Δεν πιάσαμε πάτο, όμως είναι ακόμα μια πρόκληση η οποία έρχεται να προσθεθεί σε όλον αυτό το βιβλίο, να ταλανίσει την βιομηχανία εδώ και 2 χρόνια, την πανδημία, η οποία βεβαίως υπάρχει ακόμη, έτσι δεν είναι ανάμεσά μας, παρόλο ότι έχει περάσει πλέον σε δεύτερη μήνα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θεωρώ ότι οι επιπτώσεις στην Κύπρο, στο κρατικό τουρισμό, είναι δυσανάλογες με άλλες χώρες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε στο σύντομο μέλλον, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να στηριχτούμε ή να δούμε κάποια βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι, για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος, να πούμε ότι έχουμε περισσότερους Ρώσους αριθμητικά από την Ελλάδα, που είναι μια τεράστια τουριστική μηχανία. Άρα, στην Ελλάδα είναι κοντά στο 30%, οι Ρώσοι μας είναι πέραν του 20%. Όταν αντιλαμβάνεσαι τον αντίκτυπο, ιδιαίτερα σε ένα ημικατεχόμενο νησί, αμυγός τουριστικό και με τον άμεσο αντίκτυπο που είχε αυτό και στα δημόσια οικονομικά και στο εθνικό καθαρίστο προϊόν. Άρα, σίγουρα οι επιπτώσεις είναι πάρα πολλές. Ιδιαίτερα κάποιες επιχειρήσεις νιώθουν περισσότερο τους κρατασμούς, αυτές που διαχρονικά ήταν εξαρτημένες στο 100% με τη ρωσική αγορά. Και επ' αυτού θα δούμε και εδώ εάν μπορούμε με κάποιο τρόπο να δώσουμε κάποιες ελαφρύνσεις, να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις μέσω του τραπεζικού συστήματος ή άλλος πώς. Πού εναποθέτουμε πλέον τις ελπίδες μας, ποιες είναι αυτές οι άλλες αγορές? Ο υφυπουργός προχθές στην Βουλή έλεγε πως θα τα πάμε καλά, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας, εναποθέτουμε τις ελπίδες μας κάπου αλλού. Ποιες είναι αυτές οι χώρες? Υπάρχουν κάποιες κρατήσεις στα ξενοδοχεία από συγκεκριμένους τουρίστες, από συγκεκριμένες αγορές? Δεν θα σας το κρύψω ότι εστερνίζομαι και εγώ αυτή την συγκρατημένη αισιοδοξία, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, του υφυπουργού μας. Νιώθω και εγώ ότι για μια ακόμη φορά η βιομηχανία θα αποδείξει την ανθεκτικότητά της. Και ναι, υπάρχουν και άλλες αγορές, βεβαίως το βαρύ πυροβολικό, η Μεγάλη Βρετανία, οι οποία έχουν ήδη γίνει κρατήσεις, συνεχίζουν να γίνονται ενδεχομένως με πιο επιβραδυμένο ρυθμό λόγω των καταστάσεων, όμως συνεχίζουν να γίνονται κρατήσεις. Έχουμε την χώρα του Ισραήλ, η οποία πέρσι λόγω των lockdowns δεν μας είχε φέρει σχεδόν καθόλου τουρισμό. Και βεβαίως έχουμε στοχεύσει με ένα πιο επιθετικό, αν θέλετε, ψηφιακό marketing και ψηφιακή πρόθεση σε νέες, σε εισαγωγικά αγορές, διότι ήταν χώρες οι οποίες έστερναν κόσμο στην Κύπρο. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει αεροπορική συνδεσιμότητα πέραν των 25 πτήσεων εβδομαδιαίως, άρα κάνει νόημα να επενδύσουμε εκεί, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελβετία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Αυστρία και η Σουηδία και ενδεχομένως και άλλες. Εδώ υπάρχει μια μαλλιά η οποία δημιουργήθηκε τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, όπου και το Υφυπουργείο Τουρισμού αλλά και το Υπουργείο Μεταφορών με ένα πλάνο στόχευσαν να υπάρξει αεροπορική συνδεσιμότητα, έκαναν αυτά που έπρεπε για να έχουμε τώρα αυτή την γέφυρα, αν μου επιτρέπετε, στην οποία θα κτίσουμε την τουριστική εισρωή από αυτές τις χώρες. Δεν θα είναι τεράστια τα νούμερα, όμως θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε έστω ένα μικρό μέρος της ζημιάς και να έχουμε όσο το πιο δυνατόν πιο λίγο αντίκτυπο από τη χαμένη ρωσική αγορά. Η κατάργηση του Cyprus Flight Pass θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, θα απαλύνει λίγο τις πλήγες, ενδεχομένως να λειτουργήσει και κάπως ενθαρρυντικά για κάποιον να έρθει στην Κύπρο? Κοιτάξτε, εντάξει, είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα δώσει περισσότερη ευελιξία στον ταξιδιώτη και θα κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση στο νησί μας. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Εάν δεν δύναται να καταργηθεί εντελώς, θα μπορούσε να απλοποιηθεί με κάποιο τρόπο, που και αυτό και πάλι θα βοηθούσε. Από εκεί και πέρα,
ή εγώ ξαναλέω, παραμένω συγκρατημένα αισιόδοξος ότι φέτος μπορούμε να κάνουμε την χρονιά καλύτερη από την περσινή, κατά την οποία φτάσαμε το 50% του 2019, και να πορευθούμε εν μέσω έστω συμπληγάδων προς την ανάκαμψη, η οποία θα πάρει ενδεχομένως πλέον περισσότερο καιρό. Όμως είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος όσον αφορά την αντεκτικότητα της βιομηχανίας και το τι μπορεί να δώσει αυτή στο νησί μας. Επειδή υπάρχουν κάποια θέματα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία για θέμα προσωπικού, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μια σύσκεψη και στο Υπουργείο Οικονομικών για το πώς θα διαχειριστούμε αυτές τις ροές προσφύγων από την Ουκρανία. Προτίθεται, υπάρχει διάθεση από τον ξενοδοχειακό τομέα να προσλάβει Ουκρανούς πρόσφυγες που θα έρθουν στην Κύπρο? Ασφαλώς το θέμα του εργατικού δυναμικού στην βιομηχανία είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από πέρσι, το πείσαμε από πέρσι, δεν είναι φετινό. Πέρσι είχαμε το 50% όπως είπα του 19 και δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε. Λέω αυτή τη έλλειψη, έφυγαν αρκετοί Ευρωπαίοι και κοινοτικοί, επέστρεψαν στις χώρες τους και δεν ήρθαν πίσω, ούτε θεωρώ ότι θα έρθουν λόγω και των καταστάσεων και της πανδημίας. Αλλά επειδή είναι και πανευρωπαϊκό πρόβλημα αυτό, άρα βρίσκουν πολύ πιο εύκολα δουλειά στη χώρα τους πλέον. Άρα δεν χρειάζεται να φύγουν από τη βάση τους. Από εκεί και πέρα, ερχόμενος σε αυτό που έχετε πει, βεβαίως, εάν και εφόσον υπάρχουν Ουκρανοί οι οποίοι μπορούν να εργαστούν στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, είμαι σίγουρος λόγω της έλλειψης θα απορροφηθούν. Όμως θεωρώ ότι δεν λύνει αυτό το πρόβλημα, διότι κυρίως είναι οικογένειες με παιδιά, γυναικόπαιδα που έρχονται, παππούδες, γιαγιάδες κ.ο.κ. Από ό,τι ξέρουμε, οι άντρες μένουν να πολεμήσουν, άρα υπάρχει έτσι μια, νομίζω, δυσκολία εκεί. Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία δεν μιλούν καν αγγλικά. Οπότε, όμως, εκεί και όπου μπορούν να τους απορροφήσουμε, να τους διοχετεύσουμε, να τους βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο, βεβαίως και θα το κάνουμε, δεν υπάρχει συζήτηση επ' αυτού. Και αυτό κρατάμε. Να είστε καλά στην επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε, να δούμε και λίγο αυτά τα θέματα του εγχώριου τουρισμού. Αν δεν μας έρθουν οι ξένοι, να κατεβάσετε λίγο τις τιμές, να κάνουμε και εμείς διακοπές εντός. Να το κανονίσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ.